Κυρία Χατζηκυριάκου, καλησπέρα σας. Κοιτάξτε, ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κρέας βιολογικό στην Κύπρο, κυπριακό δηλαδή, γάλα, φρέσκων, γιαούρτια, τυριά, χαλούμια, αυτά τα πράγματα. Τα υπόλοιπα υπάρχουν εκτός του κρέατος, δεν ξέρω. Υπάρχει. Υπάρχει γάλα. Θα σας πω. Μπορεί να το δείτε. Μήπως δώσετε όνομα, θα μας κλείσουν οι μπορείτε να βρείτε σε βιολογικά καταστήματα εξειδικευμένα. Ναι. Μπορείτε να βρείτε κυπριακό κρέας. Γιατί κάποιος που ασχολείται με τη βιολογική κτηνοτροφία, είναι επόμενο το κρέας είναι βιολογικό. Τι να το κάνει το κρέας. Πρέπει να πουληθεί ως βιολογικό. Στην ποιότητα, στη γεύση. Σίγουρα υπερτερούν. Η διατροφολόγος από δίπλα θα μας πείτε πόσο καλύτερα είναι. Από έρευνες αποδεδειγμένες που έχουν γίνει από καθηγητές, συγκεκριμένα κάποιος στο Newcastle, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά καθηγητή, έχει γίνει έρευνα για τα πόσο πιο θρεπτικό είναι το γάλα των βιολογικών σε ποσοστά σβεστίου και φόσφορου. Να μας πει, κύριε Παναγίδη. Κυρία Μαρία, μου γνωρίζω. 50% περισσότερη βιταμίνη Ε, 75% περισσότερη βήτα καροτένη, η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α, η οποία είναι αντιοξυδοτική και βοηθάει στην όραση κλπ. Έχουμε 21,3% νομίζω, 0,5% περισσότερο ασβέστιο στο βιολογικό γάλα παρά στο συμβατικό. Τα ωφέλη είναι αμέτρητα. Τουλάχιστον για τα παιδιά, έτσι όπως μου ακούγεται, λέω τουλάχιστον για τα παιδιά, θεωρώ ότι απαραίτητο. Κάποια πράγματα θα πρέπει. Εγώ εκείνο που θα έλεγα και θα ήθελα να συμπληρώσω σε κάτι που είπε ο κ. Κυπριανού προηγουμένως. Είπε ότι το γιαούρτι είναι 50% πιο ακριβό, αν θυμάμαι καλά, από ότι το συμβατικό. Ναι, αλλά έχει κατά μέσο όρο 50% περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Άρα μπορεί να πληρώνω λίγο περισσότερο, αλλά παίρνω και το ανάλογο του. Άρα είναι από τα προϊόντα τα οποία πρέπει να βάλουμε στην κουζίνα μας, πρέπει να βάλουμε στο σπίτι μας.